Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για μία ακόμη φορά στο εβδομαδιάτικο ραντεβού μας στο TV Όμηρος, στον διαδικτυακό τόπο του ΙΕΚ Όμηρος, και θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μία συζήτηση με ένα πρόσωπο για τα θέματα της επικαιρότητας, για το κύριο θέμα της επικαιρότητας αυτή την περίοδο, εδώ και 1,5 μήνα περίπου, τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Οι εξελίξεις στην Ουκρανία, που είναι το πρώτο θέμα και παγκοσμίως, δυστυχώς, και από ό,τι φαίνεται θα απασχολούν την παγκόσμια δημοσιογραφία και το επόμενο διάστημα. Φιλοξενούμε σήμερα λοιπόν, και να ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στέφανο Γκίγκα, ο οποίος έχει και μία άλλη ιδιότητα όμως, δεν είναι μόνο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αναποστρατεία, ανώτατος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού και διατέλεσε και εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για μία περίοδο. Οπότε κατέχει καλά και τα θέματα που σχετίζονται και με το κομμάτι το επιχειρησιακό, όσων συμβαίνουν δηλαδή αυτή τη στιγμή στο πεδίο στην Ουκρανία. Καλό μεσημέρι, κύριε Γκίγκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι και σε όλους τους φίλους. Λοιπόν, τώρα να σας ρωτήσω, έχει περάσει ένας μήνας και παραπάνω πλέον από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η αίσθηση που έχει δημιουργηθεί στον κόσμο είναι ότι η Ρωσία δεν έχει καταφέρει στρατιωτικά αυτά τα οποία περίμενε και η ίδια και περίμεναν και οι περισσότεροι, έτσι, με βάση τις δυνάμεις που, εν πάση περιπτώσει, ξέρουμε που υπάρχουν από τη μία και από την άλλη πλευρά. Η δική σας εικόνα και με το μάτι του ανθρώπου που έχει υπηρετήσει τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας και από υψηλά πόστα, ποια είναι, για πέστε μας. Ναι, πράγματι θα περίμενε κανείς ότι ο συσχετισμός δυνάμεων Ρωσίας-Ουκρανίας θα έφερνε ένα αποτέλεσμα σύντομο εποφελία της Ρωσίας. Δηλαδή, μέσα σε μία εβδομάδα το πολύ, η Ρωσία θα πετύχαινε τους αντικειμενικούς σκοπούς. Όμως, τα πράγματα δεν εξελίσσονται καθόλου καλά για τη Ρωσία και υπάρχουν, ξέρετε, μία σειρά από παράγοντες, ναι, που αυτό οφείλεται. Αυτό θέλω να μας εξηγήσετε, πού κατά την άποψή σας τι έφτεξε για τους Ρώσους και δεν έχουν προχωρήσει όπως στρατιωτικά, όπως φαίνεται πως σκόπευαν, στόχευαν και περίμεναν πως θα προχωρήσουν. Βεβαίως. Καταρχάς θα πω ότι η αντίσταση και η αντίδραση των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και συνολικά του λαού της Ουκρανίας, με τους εθελοντές, με την πολιτοφυλακή, με τους εθνοφύλακες, και βεβαίως, όπως είπαμε, με τους κυρίως στρατιώτες, δηλαδή τις ένοπλες δυνάμεις, η αντίδραση που έδειξαν ήταν αξιοσημείωτη. Αξιοσημείωτη σε έναν υπέρτερο εχθρό, που αυτό οποίο κατάφερε... Μ' ακούτε? Μια χαρά, σας ακούμε. Παρακαλώ. Ναι. Αυτό το οποίο κατάφερε ο Πούτιν είναι ουσιαστικά να δημιουργήσει έναν εθνικισμό στους Ουκρανούς, που ακόμα και οι συμπαθούντες στη Ρωσία να είναι στην πρώτη γραμμή και να πολεμούν. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, ακριβώς επειδή περίμεναν ότι με την Ρώση εμφάνιση όλων αυτών των χιλιάδων τάγκς, στρατευμάτων κτλ., ότι μία μετά την άλλη πόλη θα παραδίδονταν ουσιαστικά αμαχητοί, δεν είχαν προετοιμαστεί σωστά. Δεν είχαν ένα σύστημα διοικητικής μέρημνας τέτοιο που να μπορούσε να συντηρήσει όλο αυτό το στράτευμα με σωστό τρόπο. Παρατηρήσαμε φαινόμενα, προβλήματα στη διοίκηση και στον έλεγχο, λάθος συντονισμό και γενικότερα μία πολεμική μηχανή η οποία πήγαινε σε επιχειρήσεις σε μία τρίτη χώρα, σε μία άλλη χώρα, χωρίς να έχει τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία και η σωστή προετοιμασία που χρειάζεται για μια τέτοια μεγάλης κλίμακος επιχείρηση. Μάλιστα, τώρα... το τρίτο, για πέστε μας, ακούμε, ναι. Το τρίτο σημείο είναι ότι από την πρώτη μέρα κιόλας του πολέμου υπήρξε μια ουσιαστική, καταλυτική βοήθεια από τη Δύση σε στρατιωτικό εξοπλισμό, σε κρίσιμα όπλα, όπως είναι τα διαρματικά, τα αντιεροπορικά, με συνεχιζόμενη ροή προς την Ουκρανία. Άρα τα αποθέματα της Ουκρανίας που μπορεί να άδειαζαν αμέσως γέμιζαν. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις να έχουν μια ισχυρή πραγματικά αντίδραση που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Αυτό οφείλεται στρατιωτικά και στη βοήθεια, όπως είπατε, που πήρανε και από χώρες της Δύσης. Συμμετείχαμε και εμείς αυτό, ίσως σε πιο χαμηλό βαθμό από ότι άλλες χώρες. Ήταν πιο συμβολικό, νομίζω, αυτό το οποίο έχει δώσει, αυτά που έχει δώσει η Ελλάδα. Οφείλεται και στα όπλα τα οποία παρέλαβαν, θέλω να πω, από τη Μεγάλη Βρετανία, από τη Γαλλία, από τη Γερμανία. Βεβαίως.
Όταν εννοώ Δύση, εννοώ κυρίως Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ναι. Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Πολωνία και από άλλες χώρες, βεβαίως και η δική μας βοήθεια, που μπορεί να ήταν συμβολική, θέλω να πω, διότι το να στέλνεις, ξέρω εγώ, 40 τόνους εφόδια δεν είναι σημαντική στρατιωτική βοήθεια, είναι όμως συμβολική και πέρασε κάποιο μήνυμα ότι Ναι. είμαστε εναντίον κάθε κίνησης αναθωρητισμού. Ναι. Από εκεί και πέρα αυτό συνεχίζεται, η στρατιωτική βοήθεια εννοώ και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τα άλλα μεγάλα κράτη της Δύσης, και αυτό βοηθάει πράγματι την Ουκρανική άμυνα. Ναι. Βεβαίως δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, όλοι βλέπουμε ότι είναι ένας υπέρτερος αντίπαλος η Ρωσία, μια τεράστια στρατιωτική δύναμη που παρά τα λάθη της δεν θα σταματήσει εάν δεν ολοκληρώσει τους αντικειμενικούς της σκοπούς, που κατά την άποψή μου και πολλών αναλυτών είναι να ελέγξει απολύτως την περιοχή του Ντομπάς και να αποκλείσει παντελώς την Ουκρανία τουλάχιστον από την Αζοφική θάλασσα, κατατώντας έτσι την Αζοφική θάλασσα μία ρωσική λίμνη. Κύριε Γκίκα, να σας ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε, εκτιμάτε ότι με βάση την εξέλιξη των επιχειρήσεων ως τώρα και την αδυναμία της Ρωσίας να εκπληρώσει τους αντικειμενικούς της στόχους, τουλάχιστον ολοκληρωτικά, υπάρχει περίπτωση να δούμε κάτι το οποίο φοβήθηκαν πολύ στην αρχή αυτής της διαδικασίας, επέκταση του πολέμου, εννοώ διεύρυνση και με συμμετοχή άλλων, ή νομίζετε πως θα εξελιχθεί έτσι όπως πηγαίνει αυτή τη στιγμή? Κάποια στιγμή ακούσαμε, μπήκαν στην κουβέντα ακόμα και τα πυρηνικά όπλα, βγήκαν σχετικά γρήγορα και ελπίζουμε εκεί να παραμείνουν εκτός. Αλλά τώρα δεν μιλάω για κάτι τόσο ακραίο, αλλά μιλάω για εμπλοκή δυνάμεων άλλων χωρών. Κοιτάξτε, θα υπάρξει εμπλοκή δυνάμεων άλλων χωρών εάν η Ρωσία χρησιμοποιήσει ή βιολογικά όπλα. Πυρηνικά όπλα δεν βλέπω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή περίπτωση να χρησιμοποιηθούν, διότι καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για πυρηνικό όλεθρο. Όμως, αν χρησιμοποιήσει, γιατί υπήρξαν κάποιες τέτοιες πληροφορίες και κάποιες τέτοιες κινήσεις βιολογικά ή χημικά όπλα, τότε εκ των πραγμάτων θα εμπλακεί η Δύση με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτά τα όπλα που περιγράφετε, η χρήση τους απαγορεύεται, από όσο γνωρίζω, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Μα εδώ υπάρχουν αναφορές ότι χρησιμοποιούνται θερμοβαρικά όπλα από τη Ρωσία, χρησιμοποιούνται ενάρκες κατά προσωπικού που έχουν απαγορευτεί από τη δεκαετία του 90 από τη συνθήκη της Οτάβα, και όμως χρησιμοποιούνται από τη Ρωσία. Τώρα, επειδή η Ρωσία δεν είναι στις χώρες που υπέγραψε αυτή τη συμφωνία, δεν σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιεί απαγορευμένα όπλα. Γνωρίζετε, Κάλιον εμού, ότι όταν υπάρχει πάνω από χώρες υπογράψουν μια συμφωνία, αποτελεί τμήμα του εθιμικού δικαίου, του διεθνούς δικαίου. Εδώ έχουν υπογράψει τη συνθήκη της Οτάβα πάνω από 114 χώρες. Λοιπόν, άρα έχουμε δει και τέτοια φαινόμενα. Και με αυτό θα πω ότι αυτό που βιώνουμε τώρα είναι μια τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή που ξεπερνάει το νου και τη λογική. Αυτό που συμβαίνει στη Μαριούπολη, που μας ενδιαφέρει και ιδιαίτερα, μας θυμίζει έντονα την ισοπαίδωση του Γκρόζνη το 1999 ή την ισοπαίδωση του Χαλεπίου το 2008, πάλι από τους Ρώσους. Άρα λοιπόν, για να επανέλθω, δεν βλέπω άμεση τουλάχιστον εμπλοκή της Δύσης, παρά μόνο εάν υπάρξουν, είπαμε, αυτά τα βιολογικά χημικά όπλα, ή εάν κάνει ο Πούτιν το παράτολμο βήμα να προσβάλλει κάποια συνορεύουσα χώρα, αλλά που είναι και χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Ερώτηση. Και θα σας πω ναι. ότι από την εμπειρία μου, ως επί 3 χρόνια ήμουν στο ΝΑΤΟ στις αρχές της δεκαετίας του 2000 στις Βρυξέλλες, ως στην εθνική αντιπροσωπεία της χώρας, να σας πω ότι τέτοιες καταστάσεις με τέτοια έλευση δυνάμεων Αμερικανών κυρίως στις ανατολικές χώρες της Ευρώπης που είναι και μέλη του ΝΑΤΟ, έχω να δω από την περίοδο του θερμού, του ψυχρού πολέμου. Μόλις προχτές οι Αμερικάνοι έστειλαν και εξελιγμένα όπλα, ενώ 6 αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου Α6 Growler μαζί με 250 εξειδικευμένα άτομα προσωπικού για να χειρίζεται αυτά τα αεροπλάνα,
που σημαίνει ότι πράγματι για το ΝΑΤΟ είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση η θωράκιση όλων των ανατολικών χωρών που κοιτούν προς τη Ρωσία. Άρα πάμε πάλι σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο και βλέπω ότι αυτή η εισβολή άλλαξε την παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφαλείας μέσα σε ένα μήνα. Να ρωτήσω τώρα κάτι που αφορά πιο εσωτερικά τη χώρα μας. Πολλοί ήταν αντίθετοι και στις δημοσκοπήσεις ακόμα φαίνεται αυτό, ότι ενώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό κόσμου που καταδικάζει αυτό που έκανε η Ρωσία, ωστόσο πολύ η πλειοψηφία και στις δημοσκοπήσεις φαίνεται αυτό, λέει ότι ίσως η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να εμπλακεί τόσο έντονα, δηλαδή να στείλει στρατιωτική βοήθεια στη Ρωσία. Και μιλάνε για τις σχέσεις μας με τη Ρωσία και αν υπάρχει περιθώριο, όταν τελειώσει με το καλό, κάποια στιγμή ελπίζουμε να τελειώσει και γρήγορα όλη αυτή η ιστορία, οι σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας ποτέ να ξαναγυρίσουν σε επίπεδο των προηγούμενων ετών. Πέρασαν και από ζεστά και από κρύα, αλλά τέτοια περίοδο ψυχρότητας ποτέ. Τι λέτε εσείς, μήπως κάναμε λάθος πρώτον και δεύτερον, αν μετά από αυτό υπάρχει περιθώριο να, γιατί μιλάμε για μια μεγάλη χώρα, έτσι, μια μεγάλη αγορά, μια μεγάλη χώρα, να ξανα, το γυαλί το οποίο έχει ραγίσει να ξανακολλήσει. Καταρχάς να πω για το πρώτο, το είπα και προηγουμένως, νομίζω ότι η στάση της ελληνικής κυβερνήσεως ήταν απόλυτα σωστή. Πήραμε αμέσως θέση μαζί με τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ και δείξαμε με αυτόν τον εμφατικό τρόπο, διότι έτσι χαρακτηρίζεται, έστω και αν είναι συμβολικός ο τρόπος της αποστολής, κάποια στρατιωτικής βοήθειας, δηλαδή κάποια όπλα στείλαμε, τα οποία ούτως ή άλλως δεν τα χρησιμοποιεί ο ελληνικός στρατός, αλλά ναι, είναι συμβολικός ο τρόπος αυτός. Δείξαμε ότι είμαστε εναντίον κάθε παραβίασης του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συνθήκων και κάθε κινήσεως αναθεωρητισμού. Μην ξεχνάμε ότι εμείς έχουμε δίπλα μας μία χώρα που λέγεται Τουρκία, η οποία έχει βάλει τα τελευταία χρόνια μόνιμα στη ρητορική της τον αναθεωρητισμό. Άρα λοιπόν έπρεπε να δείξουμε με κάθε τον τρόπο ότι εμείς είμαστε απέναντι. Σωστά πράξαμε. Τώρα, δεν έχει μόνο με εμάς πρόβλημα η Ρωσία. Αυτή τη στιγμή έχει σπάσει το γυαλί με τις περισσότερες χώρες, αν όχι όλες τις χώρες της Δύσεως, βεβαίως και του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας, των Ηνωμένου Βασιλείου. Γενικώς δηλαδή έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή η Ρωσία. Αυτά τα οποία γίνονται και στο επίπεδο των κυρώσεων, αλλά και στο επίπεδο της απεξάρτησης, της ενεργειακής απεξάρτησης της Δύσης από τη Ρωσία, είναι πρωτοφανή. Δεν περιμέναμε ότι θα τα δούμε αυτά τον 21ο αιώνα. Να όμως που γίνονται και γίνονται με γρήγορους ρυθμούς. Εάν τελειώσει ο πόλεμος, αν επέλθει η ειρήνη και τέλος πάντων μπούμε σε κάποια φάση σταθερότητας που ξέρετε μετά από πολέμους και κρίσεις μπορεί όπως γνωρίζετε μια κρίση να κορυφωθεί πολύ γρήγορα αλλά η αποκλιμάκωση θέλει πολύ χρόνο και αυτή είναι η εμπειρία που έχουμε ζήσει σε πάρα πολλές κρίσεις. Αν τέλος πάντων έχει μια σταθερότητα, ναι, κάποια στιγμή θα μπορέσουν οι σχέσεις της Ρωσίας με τη Δύση και με τη χώρα μας να επανέλθουν στα φυσιολογικά επίπεδα. Είναι όμως μακρύς ο δρόμος. Και να πω και κάτι άλλο, η Τουρκία, ναι, η οποία πάντα παίζει το χαρτί... Με προλάβατε. Ουδέτερο. Γιατί ήθελα να ρωτήσω για την Τουρκία, η οποία στην ιστορία αυτή, όσο επιτίδιος ουδέτερος έχει μείνει απ' έξω, προφανώς δεν ανοίξει τη Δύση την ευρύτερη Τουρκία, στο ΝΑΤΟ όμως ανήκει, επειδή το αναφέρατε, έχει καταφέρει να κάνει αυτό, δηλαδή να μείνει ουδέτερη ουσιαστικά και να μιλάει και με τον ένα και με τον άλλον. Και να μιλάει και με τη Ρωσία και με την Ουκρανία. Εντάξει, όχι τόσο καλά όπως θα ήθελε ενδεχομένως με τις ΗΠΑ, δεν μπορεί να τα έχει όλα στην ζωή αυτή, είναι προφανές αυτό. Αλλά στην διένεξη μέσα είναι ένα και έχει εξελιχθεί σε παράγοντα διαπραγματευτικό παράλληλα. Ναι, καταρχάς να πω ότι το να κρατάς δύο καρπούζια στην ίδια μασκάλη ενέχει κινδύνους. Κάποια στιγμή όλο αυτό το αφήγημα της Τουρκίας θα καταρρεύσει. Τώρα όμως παίζει ένα ρόλο, ακριβώς διότι έχει μια σχέση καλύτερη από άλλες χώρες με τον Πούτιν και ανήκει στο ΝΑΤΟ όπως πολύ σωστά είπατε και έχει και μια σχέση και με τον Ζελένσκι διότι όπως γνωρίζουμε η Τουρκία εξάγει πολεμικό υλικό στην Ουκρανία. Άρα για τη Δύση το να υπάρχει ένας διαμεσολαβητής σε ένα πόλεμο, ακόμα και αν ο διαμεσολαβητής αυτός
συμπεριφέρεται με τη μορφή του επιτίδιου ουδέτερου, είναι χρήσιμος αυτή τη στιγμή. Για τη Δύση, συνολικά είναι. Λέω τώρα σε σχέση με, με τα δικά μας συμφέροντα, έτσι, να το δούμε και λίγο πιο εστιασμένα στην Ελλάδα. Αυτό θέλω να πω. Βεβαίως, βεβαίως. Εμείς βεβαίως δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε την Τουρκία. Είδατε ότι υπήρξε μια προσέγγιση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου Ερντογκάν στην Κωνσταντινούπολη. Θετικό είναι να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας ανοιχτοί. Θετικό είναι να υπάρχει μια συνεννόηση στα θέματα χαμηλής πολιτικής, όπως είναι τα εμπορικά, οι εμπορικές ανταλλαγές, ο τουρισμός, το περιβάλλον κτλ. Αλλά όμως για τα σκληρά θέματα, εκεί δεν υπάρχει βεβαίως κάποια συζήτηση και το γνωρίζουν καλά αυτό οι γειτονές μας. Γι' αυτό η ελληνική κυβέρνηση, αυτή η ελληνική κυβέρνηση, πάρα πολύ σωστά, εδώ και 2 χρόνια, έχει προχωρήσει σε μια τεράστια αναβάθμιση των εξοπλιστικών αναγκών των ενόπλων μας δυνάμεων, τετραπλασιάζοντας τις εξοπλιστικές δαπάνες και ακολουθώντας ένα μεγαλοεπίβολο πρόγραμμα εξοπλισμών, το οποίο σε βάθος δεκαετίας ξεπερνά τα 20 δισεκατομμύρια. Με αυτόν τον τρόπο, κύριε Ξενάκη, ισχυροποιούμε τις ένοπλες δυνάμεις, αυξάνουμε την αποτρεπτική μας ικανότητα, άρα διασφαλίζουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα. Άρα, βεβαίως, οι κινήσεις αυτές τις παρακολουθούμε με προσοχή, δεν εφησυχάζουμε, η προσοχή μας είναι και θα είναι προς την Ανατολή, ανατολικά, προς τη γείτονα χώρα, όμως, εφόσον μπορούμε να εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια του όρου, να προοδεύσουν κάποια ζητήματα χαμηλής πολιτικής, τότε βεβαίως το κάνουμε και πολύ σωστά ο Πρωθυπουργός συνάντησε τον πρόεδρο Ερντογκάν. Η διεθνή συγκυρία είναι τέτοια και η ανθρωπιστική κρίση είναι τέτοια, το μέγεθος της οποίας είναι πρωτόγνωρο, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να κάνει διπλά και τριπλά χώρες που έχουν την καραμέλα του αναθεωρητισμού στο μυαλό τους να το σκεφτούν πριν κάνουν οποιοδήποτε βήμα. Και υπό την ευρύτερη έννοια αυτό είναι θετικό. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Στέφανο Κίκα, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Κέρκυρα. Εκλέγεται και μάλιστα εκεί είναι τώρα που κουβεντιάζουμε, στην Κέρκυρα, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, για την συζήτηση την οποία είχαμε και θα την παρακολουθήσουμε μαζί με τους σπουδαστές του ΙΕΚ Όμηρος, του Τμήματος Δημοσιογραφίας του ΙΕΚ Όμηρος, αλλά θα την παρακολουθήσετε και εσείς στον ιστότοπο του ΙΕΚ Όμηρος που θα ανέβει αμέσως μετά. Να είστε καλά, κύριε Γκίκα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με μια συνέντευξη πάλι με ένα πρόσωπο της επικαιρότητας για την επικαιρότητα. Ως τότε, γεια σας. We'll be right back.